επικεντρώνουμε στο ασφαλιστικό, που μας καίει άμεσα, στο φορολογικό, το οποίο επίσης μας καίει άμεσα, στον ΕΛΓΑ, γιατί δεν γίνεται να πληρώνει ο κάθε αγρότης αυτά τα χρήματα που πληρώνει και τις φορές να μην παίρνει ποτέ, αποζημιώσει να μην παίρνει ποτέ. Έχουμε παραδείγματα, στην περιοχή μας έχει πληθεί από χαλάζι, δεν έχουν βγάλει ούτε καν το φόρισμα ακόμη. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο όμορφα κεραία σε όλους όσους θέλουν να σας απευθύνουν τα ερωτήματά τους, τους προβληματισμούς τους. Είναι κραυγή αγωνίας του τόπου. Εννοείται. Ο κύριος Μπιάλας κατάγεται από εδώ, γνωρίζει τα προβλήματα της περιοχής και τον ευχαριστούμε που μας δίνει την ευκαιρία να του μεταφέρουμε αυτή την αγωνία. Να μεταφέρουμε την κραυγή των αγροτών, των ανθρώπων της παραγωγής, που στηρίζουν την τοπική οικονομία της Δεσκάτης. Χωρίς αγρότες δεν θα υπάρξει μέλλον για την περιοχή μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα προβλήματα του αγροτικού χώρου είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, ο Δήμος Δεσκάτης, στο πλευρό των αγροτών, να ενώσουμε τη φωνή μας με όλους τους φορείς απέναντι στα δίκαια αιτήματα των αγροτών σχετικά με τα μέτρα που προσανατολίζεται η κυβέρνηση να ψηφίσει και αφορούν τη φορολόγηση και το ασφαλιστικό του αγροτικού χώρου. Γνωρίζουμε και όπως σας έχουν δώσει ήδη οι αγρότες των Γρεβενών ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Γνωρίζουμε επίσης και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τη λήψη μέτρων και μεταρρυθμίσεων. Αυτό που ζητάμε είναι την επανεξέταση των προτάσεων. Ζητάμε από εσάς, επειδή κατάγεστε από εδώ και επειδή γνωρίζετε τα προβλήματα, να αναδείξετε ότι οι πλάτες των αγροτών δεν αντέχουν άλλα βάρη. Δυσβάσταχτα είναι τα βάρη στις πλάτες των αγροτών, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι του μόχθου, της παραγωγής, 365 μέρες το χρόνο αγωνίζονται για να επιβιώσουν.